Θα σου δώσω το λόγο τώρα, Διονύση, σαν φιλοξενούμενος, έχεις τον πρωταρχικό λόγο και τον περισσότερο χρόνο φυσικά. Καλησπέρα συνέλληνες, καλημέρα, καλησπέρα, ευδαιμονείτε απανταχού Έλληνες, απανταχού της γης. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, Χαλκιδαίοι, σε τούτη εδώ τη γη, σε τούτο τον τόπο έχω εργαστεί. Σας γνωρίζω, γνωρίζω αρκετούς Χαλκιδαίους και παλιούς Έλληνες με δύναμη. Ευχαριστώ τον Δημήτρη, ευχαριστώ τον Ευρύπος, Ευρυπίδη δύναμη, δεν γονατίζουμε σε τον αγώνα. Η αποστολή δεν θα τελειώσει. Όταν γνώρισα τον Δημήτρη ήταν βράδυ, όπου οι επιθέσεις και η αρνητική ενέργεια ήταν πολύ βαριά. Του έδωσα μια σπίθα, του άναψα μια σπίθα, ένα σπιρτόξυλο μικρό κράτς. Έφτασε εδώ που έφτασε. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε τη δύναμή μας. Σε ευχαριστώ για όσα έκανες, Δημήτρη. Καθήκον. Και δει για το χρονικό διάστημα που έλειπα από την Ελλάδα. Και εκεί σε αγώνα ήμασταν. Ξεκινώ με μια πολύ μικρή, σύντομη αναφορά στον ελληνισμό. Ο ελληνισμός ήταν πάντα ένας όρκος και μια θυσία. Η απόσταση από τον όρκο στη θυσία λέγεται ζωή, λέγεται ευδαιμονία. Το πώς διαχειρίζεται κανείς την απόσταση αυτή λέγεται ποιότητα ζωής. Ο συνέλληνας Ευρυπίδης μίλησε για κάποιες παροχημένες δυνάμεις καθεστωτικές. Αν θέλουν να δείξουν ότι είναι Έλληνες, ας ανοίξουν το καταπίστευμα. Trust λέγεται, γνωρίζουν. Όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν μεταξύ μας. Δεν αποδέχομαι κανένα τους. Κατά τύχη είδα κάτι σήμερα στην τηλεόραση, δεν θέλω να τη βλέπω. Την έχω αποβάλει από το ορατόν πεδίο. Ήταν κάποιος Σαμαράς και κάποια Μέρκελ. Ξεκινάω έτσι σκληρά γιατί είδα δύο λείψανα. Πώς ήταν πέρσι και πώς είναι φέτος. Η Μέρκελ λέει να μας δανείσει. Ο Σαμαράς είπε κάποια ποσοστά, λέει. Αυτά τα λείψανα, παρατηρήστε τα πως λιώνουν, πως βίνουν. Όσοι έχουν απεμπολίσει ακόμα και το αυτό το λίγο που τους έχει μείνει. Τόλμησαν να τα βάλουν με τους Έλληνες. Τόλμησαν να τα βάλουν με το φαινόμενο. Συνέλληνες, αυτό που είμαστε όλοι εμείς δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος. Ας πούμε όλοι μαζί μία λέξη, φιλοσοφία. Πού πάει το μυαλό μας? Πού τρέχει ο νους μας? Στην Ελλάδα μας. Όποιος πάνω στον πλανήτη βάλει στο στόμα του τη λέξη, προφέρει τη λέξη φιλοσοφία, μα ιατρική, μα αστρολογία, μα μαθηματικά, πού τρέχει? Στην Ελλάδα μας. Τι θέλουν λοιπόν από μας? Ζητήσαμε από κάποιον κάτι? Γιατί έρχονται σε μας? Τους τα έχουμε δώσει όλα. Κάναμε όμως ένα σφάλμα. Δεν φτιάξαμε ασφαλιστικές δικλείδες. Είναι το λάθος μας. Αφαιθήκαμε. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τα πάντα τα έχουμε. Ό,τι έχει αντίπερα όχθη, τα έχουμε. Αυτοί δεν διαλογίζονται, δεν έχουν νου. Δεν έχουν τη διανόηση, δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουμε εμείς. Δεν μπορούν να καταλάβουν ακόμα και τώρα ότι αυτά που έχουμε εμείς, δεν τα έχουν.
πρόστιχα και άτιμα προσπαθούν τα δικά μας να αποδείξουν ότι είναι δικά τους. Δεν είναι δυνατόν. Έλεγα εδώ και χρόνια, φώναζα, οριόμουν, βασανιζόμουν ψυχικά και πνευματικά, θα σας αφήσουμε να σαπίσετε μέχρι που να μην αντίεξετε από τις ύψεις σας. Τους αφήσαμε, σάπισαν. Ήρθε η ώρα να ξεπλύνουμε αυτή την τροπή, να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, την πατρίδα μας από αυτή την κόπρο. Δεν μας ανήκει, δεν είναι δικιά μας. Η Ελλάδα θα μείνει στα χέρια μας. Αρκετά, μέχρι εδώ και μη παρέκει. Δεν μας ανήκουν αυτά, είναι αυτοί και εμείς. Καταλάβετε δε ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται πόλεμος. Τεράστιος πόλεμος. Οι δυο τους είναι δυο φατριές. Μάχονται, πολεμούν, αιμορραγούν. Εμείς είμαστε από εδώ. Για να σωθούν όλοι αυτοί, οι ίδιοι είναι. Θέλουν τα δικά μας. Από εμάς εξαρτάται. Από εμάς εξαρτάται. Ότι έχουν επιτύχει όλοι αυτοί, τα έχουν επιτύχει με αποστάτες δικούς μας. Με αποστάτες δικούς μας, το ξαναλέω. Απόψε καλούμε όλους τους Έλληνες, όλους τους φιλέλληνες απανταχού της γέας, να συνέλθουν, να έρθουν κοντά μας, να μπορέσουμε να φέρουμε το γρηγορότερο δυνατόν τη συνένωση, να έρθουμε σε συνέλευση, να επέλθει η έλευσης. Σκοπός η ελευθερία. Ποιος από εσάς δεν επιθυμεί την ελευθερία της πατρίδος μας? Ποιος, υπάρχει κάποιος? Ποιος από εσάς δεν βλέπει, δεν γνωρίζει, δεν βλέπει μπροστά του έμπραχτα πού πάμε, πού βαδίζουμε με αυτό το συμφετό, αυτό το καθεστώς, αυτό το οποίο δολοφόνησε τον Καποδίστρια, τον Ιωάννη Καποδίστρια, ναι, τον τελευταίο κυβερνήτη μας το 1831, ναι, και γνωρίζουμε πως και γιατί γνωρίζουμε. Αυτοί οι δολοφόνοι έχουν αντίνοους, έχουν αποστάτες δικούς μας μέσα. Όλοι αυτοί μας ονόσποροι, και όχι μόνο, τι φοβούνται από μας, τι έχουν να χάσουν από μας? Κατ' επανάληψη δυνάμεις δικές μας τους ζήτησα να καθίσουν στο τραπέζι, να συζητήσουμε, να τα βρούμε, να ζήσουμε όπως πρέπει πάνω σε αυτή τη γη, με αυτά που πρέπει, ειρηνικά. Τι θέλουν από εμάς, συνέλληνες? Τι θέλουν? Να τα βάλουν? Είμαστε φαινόμενο, ξεκίνησε το φαινόμενο. Το φαινόμενο παίρνει, προχωρά μπροστά και δεν κοιτάζει πίσω. Πίσω δεν έχει. Είμαστε ελάνοι πολεμιστές συνοδοί θεών. Όποιος θέλει ας πει ό,τι θέλει, αυτό είμαι. Αυτό είμαστε. Δεν μπορούμε να το αποποιηθούμε. Δεν είμαστε δούλοι, δεν έχουμε δικαιώματα. Είμαστε σε αποστολή. Έχουμε υποχρεώσεις και καθήκοντα. Την ελευθεριά της πατρίδος μας, τη ελευθεριά των παιδιών μας, τη ελευθεριά των απογόνων μας. Τούτη γη μας ανήκει. Τα τερτύπια και τα πλάκα τέλειωσε. Ερχόμαστε στο διατάφτα. Συνένωση, συνέλευση, έλευσης. Τίποτε άλλο. Δεν έχουμε επιλογές με αυτούς. Εάν τολμήσουν, ας κάνουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Εδώ είμαστε. Είναι απλά και είμαστε κάθετοι. Το συνέστημα από εμάς, τους Έλληνες, τους ενεργούς οπλίτες, δεν έχει φύγει πολύ μακριά. Δεν υπάρχει συνέστημα σε εμάς. Καλό αυτή, τούτη τη βραδιά από τη Χαλκίδα. Τους απανταχού Έλληνες.
όλους τους φιλέλληνες, όλες τις αφυπνισμένες προσωπικότητες μέσα και έξω από την Ελλάδα να έρθουν κοντά μας, με αγάπη να αγκαλιάσουμε τον καθένα. Θα χρησιμοποιήσω λέξεις οι οποίες δεν είναι δικές μας, αλλά τι να κάνουμε, εδώ φτάσαμε. Να αγκαλιαστούμε, να δώσουμε το ένα στο χέρι στον άλλον, να κοιτάξω ένα στα μάτια των άλλων, να επιτεύξουμε αυτό που μας πρέπει, την ελευθερία. Πρέπει να ταινίζουμε το στόχο, να σταματήσουμε ο ένας να σκέφτεται αρνητικά για τον άλλον, να σταματήσουμε ο ένας να διώκει πνευματικά τον άλλον. Χάσαμε την πνευματικότητά μας. Για να μορφώσουμε τα παιδιά μας, σήμερα πληρώνουμε. Όσοι είχαμε και όσοι έχουμε. Για φανταστείτε, στην Ελλάδα, στη γη του φωτός, δεν κρατήσαμε τίποτα για μας, τα δώσαμε απλόχερα σε όλους. Και τι κάνουμε, επαιτία. Επαιτούμε για την ελληνική παιδεία, για την ελληνική μόρφωση. Γουί και αλίμονο, πού φτάσαμε. Γνωρίζετε ότι σε όλη την παγκόσμια κοινωνία, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Αυστραλία, Ιαπωνία, πολλούς έχω γνώσει. Πού να σας πω, έχουν ξεσηκωθεί. Γυναίκα πότιζε τον κήπο της, περπατούσαμε τρεις συνέλληνες στην Ιαπωνία. Τι μου είπε. Επί 2,5 ώρες μας έλεγε τα δικά μας. Εμείς πού είμαστε να τα πούμε? Γιατί χανόμαστε? Θα παρακαλάμε για την ελληνική παιδεία? Θα παρακαλάμε να έχουμε ελληνική μόρφωση? Που έχει αλίμονο. Είναι ντροπή, είναι έσχος. Ποιος μας τα υπόδειξε? Ποιος μας έφερε εδώ? Ένα καθεστώς το οποίο μας αποκοίμησε. Αφαιθήκαμε μόνοι μας. Δεν είχαμε βάλει ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν είχαμε κλειδώσει αυτό που έπρεπε. Το αφήσαμε ανεξέλεκτο και αυτοί λειτουργούσαν όπως ήξεραν. Δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν, να είστε σίγουροι. Σήμερα όμως κάποιες δυνάμεις δεν μπορεί να τις πιάσει ο νους μας. Είναι μεγάλες, τρομερές δυνάμεις, οικονομικές και όχι μόνο. Έλληνες πραγματικοί έχουν κλειδώσει οικονομικά και όχι μόνο. Έχουν δημιουργήσει ασφαλιστικές δικλείδες, τέτοιες που δεν μπορεί να τις αγγίξει κανείς. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει. Εμείς προχωράμε μπροστά, το φαινόμενο ξεκίνησε, σας είπα. Πίσω δεν κάνουμε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε δικαίωμα, δεν είμαστε δούλοι. Είμαστε πολεμιστές, συνοδοί θεών. Καταλάβετε, το θείο είναι μέσα μας. Δεν υπάρχει λόγος να φωνάξω το Θεό να κατέβει κάτω, να φωνάξω το θείο να έρθει εδώ, να κάνει τι? Θα κατέβει το θείον εδώ να με βοηθήσει? Μα εγώ μέσα μου έχω το φως. Εσείς, εμείς έχουμε το φως μέσα μας, είναι Έλληνες. Ψάξτε το, βγάλτε το έξω. Βγείτε στο φως. Τι φοβάστε? Εμείς θα πάμε στο θείον. Του ζητήσαμε κάτι και δεν μας το έδωσε? Το ζητήσαμε? Ζητήσαμε βοήθεια? Θεία βοή, βοήθεια. Το ζητήσαμε? Ελάτε λοιπόν να στοχεύσουμε στους στόχους μας. Ελάτε όπως πρέπει. Δεν υπάρχει μίσος, δεν υπάρχει εμπάθεια. Δεν έχουμε τίποτα ο ένας να μοιράσει με τον άλλον αυτή τη στιγμή. Τίποτε μα τίποτα. Στοχεύστε. Ποιος είναι ο σκοπός? Ποιος είναι ο προορισμός μας? Είμαστε σε μια τεράστια φουρτούνα, σε ένα πόλεμο. Τι κοιτάμε, τα ρολογιά? Τι κοιτάμε, πώς θα τη βγάλουμε καλά? Δεν πάει να τη βγάλεις καλά. Φτάσαμε στο διατάφτα. Πατώσαμε. Τους αφήσαμε. Τι κάνουμε, σηκώνουμε τα χέρια, ε? Θα πληγούμε. Μπουλιάξουμε, πιο κάτω πάμε. Μπορεί να μου αποδείξει κάποιος ότι θα πάμε καλύτερα?
ήρθε να μου πει σήμερα άντε μην πω τίποτε. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούσε να κοιτάξει κατάματα το φακό. Αυτή είναι η κατάδια του. Έπρεπε να ντρέπεται. Και μόνο που του κάναμε την τιμή ένας μη Έλλην να κυβερνάει τον Ελληνισμό, τους Έλληνες. Πού, μες στην Ελλάνια γη, εκεί που πάτησε ο Ζεύς το πόδι του. Τιμή του κάναμε. Και πήγε στη Μέρκελ να μου φέρει δανεικά. Από πού? Τα λεφτά τα δικά μας. Έντοκα, να μας πουν τον τόκο. Δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε τεράστια χρηματοοικονομικά όπλα. Τα αφισβητούν ορισμένοι. Πόσο μας ενδιαφέρει να έρθουν εδώ μπροστά μου να υπογράψουν ότι τα αποποιούνται. Έτσι. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ με αυτούς, κύριοι και κυρίες μου. Αδέρφια μου, δεν ασχολούμαι περιλέω με αυτούς. Ο συναισθηματισμός έχει τελειώσει. Αρχίζει ο πόλεμος. Ξεκάθαρα βγαίνουμε στο φως. Και όποιος αντέξει από όλους. Εμείς πίσω δεν κάνουμε. Είμαστε πολλοί, δεν είμαστε λίγοι. Δεν είμαστε παιδάκια να παίζουμε. Έχω υποχρέωση και καθήκον στο μέλλον μου. Στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου. Στους απογόνους. Δεν κάνω πίσω. Δεν έχετε δικαίωμα, γιατί δεν είστε δούλοι, να κάνετε πίσω. Ένας είναι ο σκοπός. Η ελευθερία της πατρίδος. Συντονιζόμαστε, στοχεύουμε, το παίρνουμε, το κερδίζουμε. Ζητάμε βοήθεια. Θεία βοή θα έρθει. Προσέξτε, πήραμε γνώση. Είχαμε ομιλίες, είχατε ομιλίες, χιλιάδες. Ανοιχτές και πολλές περισσότερες κλειστές. Σε οικογενειακό περιλαμβάνω. Να σας εξηγήσω τι. Αν είναι αληθινά ή όχι, να σας φέρω τις αποδείξεις. Τα έχετε κάνει όλα μόνοι σας. Ο νό νοήτο από εδώ και πέρα. Πήραμε τη γνώση. Αφυπνιστήκαμε, ξυπνήσαμε, είμαστε στο λίθαργο, κοιμόμασταν. Μας πάταγαν. Μας πουλάγαν φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Ωρεοποιούσαν τα πάντα με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Σήμερα πού είναι όλοι αυτοί? Μου βγάλανε δύο λείψανα. Μιας εταιρείας που καταδυναστεύει το γερμανικό λαό. Σήμερα το γνωρίζει ο λαός της Γερμανίας. Γιατί δεν βγαίνουν λοιπόν να ψάξουν σε όλα αυτά τα κανάλια, σε όλα τα site, να δουν τι λέει ο γερμανικός λαός σήμερα. Να δουν τι γίνεται στη Γαλλία, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία. Γιατί δεν βγαίνουν να κοιτάξουν? Παραμούρχονται να μου το παίξουν αντίνο. Σε ποιους? Στους Έλληνες. Κύριοι, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα ξανασχοληθούμε μαζί τους. Ό,τι θέλουν να λένε. Βγαίνει κάποια κυρία, κάποιος κύριος, ο ένας λέει απατεώνες. Αποδείξε μου ρε ότι να είμαστε απατεώνες. Να μου αποδείξει ένας ότι ο Αρτέμις Όρας είναι απατεώνας. Εγώ έχω ορκιστεί ότι θα κραμαστώ μαζί του. Είναι γραμμένος στα site. Να έρθουν να με κρεμάσουν με τον Αρτέμι λοιπόν. Να αποδείξουν ότι ο Αρτέμις είναι απάτη. Είναι απάτη ο Ελληνισμός. Είναι απάτη όλες αυτές οι δυνάμεις που εργάζονται νυχθημερών σε πολύ ψηλές κορυφές. Δεν τους γνώριζαν. Δεν το περίμεναν τι θα πάθαιναν. Τόλμησαν να τα βάλουν με τον Ελληνισμό. Με τους Έλληνες. Τώρα το φαινόμενο ξεσηκώθηκε. Πώς θα το σταματήσουν? Δεν μπορούν. Το φαινόμενο σηκώθηκε, πήρε φορά. Τελείωσε. Πίσω δεν κάνει. Φανταστείτε μια περκαλιά σαρώνει. Προχωρεί. Κοιτάζει πίσω της. Και προχωρεί. Αυτό είμαστε σήμερα. Αφυπνιστήκαμε. Ερχόμαστε στη συνένωση. Είμαστε συνενωμένοι. Θα έλεγα ναι. Ξεκίνησε μόνος του. Σήμερα είμαστε χιλιάδες, είμαστε εκατομμύρια, δεν είμαστε μόνοι μας πάνω στον πλανήτη. Εκατομμύρια είμαστε, το γνωρίζουν πολύ καλά, το γνωρίζουν πολύ καλά. Μας έσπηραν το φόβο, να φοβηθώ τι, να φοβηθείτε τι? Ότι δεν έχετε 600 δις, δεν έχετε 8 μετοχές της Τράπεζας Ανατολής. Προσέξτε πως το κλείδωσε ο Αρτέμις. 8 μετοχές Τράπεζα Ανατολής. Πόσα θες, Δημήτρη?
3. Αξιόγραφα. Μέταλλο. Χρυσός. 600 δις. Ομόλογα 3α. Ομόλογα. Χρεόγραφα. Όπως θέλουν να έρθουν να παίξουμε λοιπόν. Τι κλείδωσε? Εγγυήσεις στο καταπίστευμα. Πόσα 3? 2,3. Για τους Δήμους αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ, στην τράπεζά μας. Έτοιμο. Ας αφιβάλλουν και ας λένε ο καθένας ό,τι θέλει. Σκελετούς εγώ στην τουλάπα μου δεν έχω. Είμαι ανοιχτός με τη φωτογραφία μου παντού, με βλέπετε. Έχετε εσείς, αφιβάλλω. Δεν πιστεύω κανέναν από αυτούς. Δεν ήθελα εδώ να πιστέψω. Οι Έλληνες δεν έχουν σκελετούς. Όποιος πήγε και έβαλε σκελετούς στην τουλάπα του, κακό του κεφαλιού του, ας πρόσεχε. Θα του ζητήσω και συγγνώμη γιατί ήταν βλακάς. Γιατί μας αμπούκωνε και άφησε το λαό μου στην πείνα. Και σήμερα με 3. Να μου λέει ότι πεινάω. Δεν έχω να μου δώσει και πήγε στην Μέρκελ να πάρει δανεικά. Ρε άσε χτύρ από εκεί. Άσε χτύρ, γύψανε αρκετά. Ανεχτήκαμε. Επειδή είμαστε αλάνιες δυνάμεις. Σεβόμαστε τον εαυτό μας. Σεβόμαστε το ανθρώπινο γένος. Νομίζω να το πισωπατήσουμε. Δεν έχεις λεφτά Σαμαρά, αλλά σου δώσω ρε. Αύριο θα έχεις να φας. Θα αρχίσει πόλεμος. Θα πιάσουμε τα κανάλια ένα-ένα. Κάθε ψεύδος που διατυμπανίζουν θα το αναλύουμε και θα το αναμεταδίδουμε. Τους αρέσει? Θα ξεφτυλίσουμε τους πάντες και τα πάντα. Θα βγάλω 150 ομάδες μες στην Ελλάδα. Άλλες τόσες παγκοσμίως. Σε χρόνο μηδέν θα γίνουν χιλιάδες. Τι θα κάνουν αυτοί? Δεν απειλώ. Ενημερώνω. Ενημερώνουμε. Τα βάλανε με εμάς. Κακό του κεφαλιού τους. Ζητάμε την πατρίδα μας στα χέρια μας. Θα τη δώσουν τέλος δεν θέλουν. Επιλογή δεν έχουν. Αξιόγραφα 8 μετοχές Ανατολής. Και όσες χρειαστούμε. Χρυσός. Μέταλλα. Χρεόγραφα 600 δις. 3α. Και τι θα κερδίσει ο Αρτέμις? Τα πάλι θα εξηγούμε να είναι ντροπή. Να ασχολούμαστε με τον Αντίνο. Δεν τα θέλεις αγόρι μου. Κούκλα μου δεν τα θες. Υπόγραψε δεν τα θες και πήγαινε στην Ευχής Παναγίας. Άντε σου δώσουμε μια λουκούμη και ένα κρασί και πήγαινε. Δεν ασχολούμαστε πλέον με αυτούς. Δεν μας ενδιαφέρει. Η πατρίδα μας μας ενδιαφέρει. Ο στόχος μας να έρθουμε σε συνέλευση. Να φωνάξουμε. Να το ζητήσουμε. Να στοχεύσουμε στο ένα. Ένα. Στο ένα. Να γίνουμε όλοι ένα. Έχουμε τα πάντα στα χέρια μας. Το γνωρίζουμε. Δεν παρακαλάμε κανέναν. Δεν ζητάμε από κανέναν τίποτε. Από τις δυνάμεις τις δικές μας θα ζητήσουμε συνενωμένοι να έρθουμε σε συνέλευση. Αυτό περιμένουν οι δικοί μας. Συνενωθείτε συνελλήνες. Όπως πρέπει, με ό,τι πρέπει. Στον κοινό στόχο. Αυτό είναι, τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Σε χρόνο μηδέν θα επέλθει η συνέλευση. Μαζευτούμε όλοι μαζί και θα δείτε πως με τη θεία, με το θείο, με τη βοή τη θεία θα έρθει η έλευση. Από πού, από πάνω? Μην ξέγελιαστε. Ορισμένοι θα έρθουν λέει από πάνω, θα έρθουν από κάτω, θα έρθουν από καλά. Να σοβαρευτούμε εκεί. Γι' αυτό λέμε πρέπει να σοβαρευτούμε πλέον. Η όλη κατάσταση γύρω από την Ελλάδα και μέσα στην Ελλάδα είναι ελεγχόμενη. Από δυνάμεις δικές μας. Το καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κουνηθεί κανείς. Χρυσός, μετοχές Ανατολής. Ας ατρώγονται, δεν είναι αληθινές, δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Έλα κόντρα. Έλα, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, θα σου δείξω. Χρεόγραφα 600. Καταπίστευμα. Δεν έχει Ελλάδα λεφτά, δεν υπήρχε το καταπίστευμα, δεν έκανε, δεν έκανε. Λέγει ό,τι θες. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολείς εσύ. Με απασχολεί άλλο θέμα. Ο Ελληνάς μου, η συνελληνίδα μου. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του ανθρώπινου γένους. Αυτό μας απασχολεί. Δεν πήγα εγώ να βγάλω 10 εντολές στην Τζορτζία. Δεν έγραψα εγώ
Δεν έγραψε οι Έλληνες να μείνουμε στη γη 500 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα 6,5 δις πού θα πάνε? Δεν μας είπε κανένας ποτέ. Επειδή λοιπόν όλες αυτές οι δυνάμεις παρακολουθούσαν, κατέγραφαν, δημιουργούσαν τη βάση του σήμερα, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δεν πεθάναμε. Γιατί μας χαρίστηκαν. Δεν χρεοκόπησαν την Ελλάδα, Δεν τη χρεοκόπησαν. Το 94 γνώριζα ότι θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Ναι, το γνώριζα. Θα βγάλουμε και ονόματα τώρα και ποιος μας τα είπε και γιατί μας τα είπε. Ή θα αρχίσουμε τις αγκαλίτσες να μου το παίζουν φίλοι για να τα πω. Δεν χρηματιζόμαστε εμείς, ρε. Δεν είμαστε μασονοσποροί. Δεν είμαστε προδότες. Όλα έχουν ένα όριο. Ας μαζευτούμε λοιπόν. Εμείς, από εμάς εξαρτάται. Αυτή θέλει σαν το θάνατό μας. Εμείς τι θέλουμε, τη ελευθερία μας. Ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Ας πάνε όπου θέλουν. Η Ελλάδα εδώ, στα χέρια μας. Δεν έχουμε άλλα. Περιθώρια άλλα δεν έχουμε. Αυτοί προχωράνε το σχέδιο τους και εμείς το δικό μας. Για φανταστείτε, το θείον, το φως, τη θεία δύναμη, το θείο φως που έχουμε μέσα μας, το βγάζουμε έξω, το εξωτερικεύουμε. Ερχόμαστε πρόσωπο, στον ήλιο. Ποιος θα τολμήσει να έρθει απέναντί μας? Ποιος θα τολμήσει? Φανταστείτε τις δυνάμεις εκεί την ώρα. Ποιος θα τολμήσει να έρθει απέναντί μας? Γιατί είμαστε ακόμα ζωντανοί? Το σχέδιο της χρεοκοπίας, άταχτης χρεοκοπίας Ελλάδας δεν μπορεί να γίνει. Δεν επιτεύχθη. Προκαλούσε, χρεοκοπήστε την Ελλάδα, ρε. Προκαλούσε ο Αρτέμις. Χρεοκοπήστε την, εδώ είμαι. Τολμήστε, το φώναζε. Ο Αρτέμις ο Σόρας τα έχει πει όλα. Καμπόσοι παριστάνουν αυτό που παριστάνουν. Το κάθε βίντεο του Αρτέμι έπρεπε να το ακούσουν όχι 10 φορές. 110. Για μένα 25 φορές θα ήταν το ιδανικό. Τα έχει πει όλα, λέξη, λέξη, γράμμα, γράμμα. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις σήμερα. Σήμερα υπάρχει πόλεμος, στόχευση, σε αυτό που χρειάζεται, σε αυτό που απαιτείται, στη ελευθερία. Τελείωσε. Μας πολεμούν. Πρέπει να αντισταθούμε. Με τι? Με το πνεύμα. Με την πένα. Δεν φτάνει να υπογράφουμε. Πού είναι το ψήφισμα, Δημήτρη? Μια υπογραφή φτάχει, πρέπει να κατανοήσουμε. Να εννοήσουμε. Εννοήσουμε. Τι την υπογραφή που πάει? Νόηση στο εν. Που γράψαμε εκεί. Καθίσαμε στο καναπέ. Βάλαμε το φραπέ. Βάλαμε και τηλεόραση και προχωράμε. Δεν θα σε κάνω, ρε φίλε. Και εγώ υπογράψα. Και να φέρω κι άλλες 500 και 1000 ή 2000 υπογραφές και 10.000. Όταν μου κάθεσαι στον καναπέ και δεν βγαίνει το φως, εγώ γιατί να είμαι εδώ απόψε, ρε παιδί? Γιατί σαν εμένα να μην είναι άλλοι 1000, άλλες 10.000 άτομα? Έχω την ειδική μόρφωση για να βγαίνω στην τηλεόραση, να βγαίνω στο κανάλι? Λέω καμιά μόρφωση. Ο πιλάτης της ζωής είμαι. Ζητώ από σας, τους συνέλληνες και τις συνελληνίδες, από τώρα και από αύριο, από τώρα, όσοι μπορείτε, βγείτε ανοιχτά στο φως, σε όλα τα ράδια, σε όλα τα κανάλια. Είναι καθήκον, είναι υποχρέωση. Βγείτε στο φως, διατυμπανίστε τα δέοντα, τα πρέποντα, την αλήθεια. Στο ψεύδος μέσα δεν μπορούμε, ζούμε εμείς, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τόσα χρόνια ζούσαμε μέσα στο ψεύδος, στη λάσπη, κυλιόμασταν. Πού φτάσαμε, γιατί φτάσαμε? Ποιους ακούγαμε, τι ακούγαμε? Μας πέταξαν 10 κιλά κύψε ξεροκόμματο, αρχίσαμε, τλώγαμε, ευδαιμονούσαν δίθε, ευτυχούσαν δίθε, πήραμε και τα μάξια, πήραμε και τώρα. Γιατί τα πήραν πίσω? Γιατί τα πήραν πίσω? Αφού έχει λεφτά ο Σαμαράς όλο αυτό το καθεστώς, από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά, και τιμά την πατρίδα, τους Έλληνες, ας φέρει χρήματα. Τους προκαλώ να φέρουν αύριο χρήματα. Όχι σε 3 χρόνια και μακροπρόθεσμα. Τα σχέδιά τους θα γνωρίζουμε από πότε προέρχονται και από πού προέρχονται.
και ποιοι τα υπόγραψαν και πώς τα υπόγραψαν, πώς τα εδραιώνουν και πού αποβλέπουν. Τα γνωρίζουμε. Δεν είμαστε τυφλοί. Αυτοί είναι κουφοί και δεν βλέπουν, στραβοί και δεν ακούνε. Νομίζουν ότι έχουν να κάνουν σαν τα μούτρα τους. Ας αποδείξουν ότι είναι Έλληνες λοιπόν. Αύριο να φέρουν χρήματα. Να πάρει στο καταπίστευμα να ανοίξουν για να κατεβάσουν χρήματα. Τους έχει δείξει ο Έλληνας που είναι τα χρήματα. Γιατί δεν πάνε. Τι φοβούνται. Το αφεντικό τους. Εμείς αφεντικά δεν έχουμε ρε παιδιά. Έχετε αφεντικά. Δεν κατάλαβα. Έχουμε αφεντικά, Έλληνες είμαστε. Ηγέτες. Ηγέτες, ένας λαός ηγετών είμαστε. Δημιουργοί. Εάν δεν δημιουργήσετε, δεν μπορούν να παράξουν. Το έχω ζήσει στο πετσί μου. Μάθαμε λοιπόν. Ήρθε η ΕΝΤ, ήρθαν λαμπροί Έλληνες. Υπάρχουν κι άλλοι πάρα πολλοί. Πρέπει να τους φέρουμε στο φως. Πρέπει να τους αγκαλιάσουμε. Όχι μόνο Έλληνες και φιλέλληνες. Φιλέλληνες εδώ, απόψε έπρεπε να ήμασταν 10 ομιλητές. Δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει. Δεν με απασχολεί αν ήταν σε κόμμα, αν ήταν σε στοά, όπου και να ήταν. Είναι φιλέλληνας. Είναι στο φως. Για μένα είναι αδερφός μου. Για μένα είναι συνάνθρωπός μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Ένας ο στόχος. Η απελευθέρωση του ανθρώπινου γένους. Δεν θα αναλωθούμε σε πολλά πολλά. Τα χρηματοοικονομικά όπλα τα γνωρίζουμε. Τράπεζα Ανατολής, 8 μετοχές. Ας τους να τους καίνε. Είναι αξιόγραφα. Όπου και να πάει το παιχνίδι, έχουμε και 600 δις, 3 α. Χρεόγραφα. Τα πήρες, Λεβέντη μου, εσύ που το πες ότι με κυβερνάς. Εγώ και αλλήμωνος. Αυτός πιστεύει ότι μας κυβερνάει. Ας το, με το νομίζει. Όπου και να πάει. Είτε με τη συνθήκη του Μονακό, είτε με τη ΦΕΤ, μέσα είμαστε. Αυτοί τρώγονται. Το πρόβλημα λοιπόν είναι δικό τους, δεν είναι δικό μας. Εμείς γιατί δημιουργούμε σε προβλήματα. Γιατί ξύνουμε τα νύχια μας, γιατί. Ποιο είναι το πρόβλημά μας. Έχετε κάποιο πρόβλημα πάνω σε αυτό. Βλέπετε κάτι το αρνητικό, κάτι το αντίθετο, κάτι το ανθεληνικό. Είσαστε Έλληνες, είμαστε Έλληνες. Τι έχουμε να χάσουμε, τι έχουμε να κερδίσουμε. Ερωτήσεις και τι θα οικονομήσει ο Αρτέμις και τι θα κάνει, τα έχει εξηγήσει. Ομόλογα 600 δις, 3 α. Την άλλη μέρα είναι 3 α απλά στα ελληνικά ομόλογα, ποιος σε κουνιέται. Πήρε και τα ομόλογα του πίσω. Είναι 3 α απλά. Την πατρίδα του, τον τόκο το χαρίζει σε ειδικό λογαριασμό. Καταπίστευμα, οι δήμοι, οι δήμαρχοι τι ζητάνε από μας. Τι ζητούν από μας οι δήμαρχοι, τι θέλουν. Τους παρακαλέσουμε. Αφήστε τους ρε παιδιά, όσοι είναι Έλληνες και Ελληνίδες, όσοι πραγματικά αγαπάνε τα παιδιά τους, αγαπούν τα εγγόνια τους, τον τόπο τούτο, τον άνθρωπο, θα είχαν υπογράψει. Αυτοί που έρχονται τώρα θα υπογράψουν. Οι άλλοι ας πάνε στην ντουλάπα με τους σκελετούς τους. Θα την κλείσουν την ντουλάπα. Πέρασε ο καθένας. Θα τον βγάζω να σκάβει στον δρόμο, περνάει καλώδια. Θα πάει εκεί να ξαναφτιάξει αυτά που κατέστρεψε. Αυτό απέτωχε να γίνει. Αφιβάλλουν. Εδώ είμαστε. Αυτά που κατέστρεψαν, οι καταστροφείς θα τα ξανασκάψουν για να ξαναφτιάξουν, θα ξαναχτίσουν. Οι Έλληνες δεν φτιάχνουν από την οροφή στη βάση, φτιάχνουν από τη βάση στην οροφή. Συνέλληνες, δυνάμεις τρομερές, ορφωμένοι με παιδεία, λειτουργούσαν και λειτουργούν. Είναι εκεί, μαχητές, οπλίτες, στον πόλεμο μέσα, έχουν κλειδώσει τα πάντα. Δεν το καταλαβαίνω, πού βγήκαν τα 600, πού βγήκαν οι μετοχές, της Ανατολής, το καταπίστευμα. Για φανταστείτε, για σκεφτείτε. Πήραν όλο το τραπεζικό σύστημα. Σουβλατζίδικα. Τι να πω ρε παιδιά, τις τράπεζες βάλανε 5. Ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
τις γνωρίζουμε. Αλφα-Μπανκ, Eurobank, Πειραιός, Εθνική. Μέσα λοιπόν και η αδερφούλα τους, η τράπεζα της Ελλάδος. Για σκεφτείτε, της Ελλάδος. Τρώγαμε το χάπι λοιπόν και πηγαίναμε. Σήμερα έχουμε τη γνώση. Σήμερα έχουμε γνώση. Γνωρίζουμε πλέον. Αυτοί φοβούνται, δεν φοβούμαστε εμείς. Φοβούνται την υπογραφή. Ναι, είμαστε Έλληνες. Εκατομμύρια είμαστε εδώ στην υπογραφή. Είμαστε ενωμένοι. Ναι, είμαστε ενωμένοι. Στο φως. Ποιος κρύβεται. Γιατί έχω να φοβηθώ, πάω στην τρύπα μου, γιατί. Στο φως. Ψυχή έχουμε συνέλληνες. Ενέργεια ήλιον είναι. Ψυχή, έχετε ενέργεια. Έχουμε ενέργεια. Αυτή θα την φέρουμε έξω. Θα την φουντώσουμε τη φλόγα της ψυχής μας. Θα τη δείξουμε στο φως, στον ήλιο, στη μέρα. Να φέρουμε τη ελευθερία. Στόχος μας ένας. Η ελευθερία της πατρίδος. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Δεν με πειράζει. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανες στο μηχανάκι μου, στο ντουβάρι μου, στο αμάξι μου. Γιατί έκανες. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου, ο στόχος μου. Εκεί στοχεύουμε. Έτσι θα συνενωθούμε, έτσι θα ζητήσουμε τα πρέποντα. Βοήθεια από εκεί που πρέπει. Θεία βοή. Να έρθουμε σε συνέλευση. Μόλις δώσουμε το μήνυμα, όλες αυτές οι δυνάμεις στις παγκόσμιες κορυφές θα είναι δίπλα μας. Ποτέ ο Αρτέμις δεν έφυγε από δίπλα μας. Ποτέ Λαμπράκης Βαλσαμάκης, ναι. Ποτέ κανένας της δεν έφυγε από δίπλα μας. Σκεφτείτε, φέρτε στο νου την ώρα της συνέλευσης, δυνάμεις θεϊκές και μη θα είναι δίπλα μας. Ποιος θα σου αντισταθεί, σε τι, στο δίκιο σου, γιατί, τι ζητάς, κάτι ξένο, δεν θα ζητήσουμε κάτι ξένο από το δικό μας, αυτοί τρέμουν. Έχουν σαπίσει. Σήμερα καλούμαστε λοιπόν να στοχεύσουμε εκεί που πρέπει, με νόηση στο εν, στο ένα, στο εφικτό, στο στόχο μας. Τίποτε άλλο, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Οικονομικά έχουμε όσα θέλουμε. Θα μας τα δώσουν? Όχι βέβαια. Ποιος θέλει τον κακό του? Για ελάτε στο... Για ελάτε στη θέση τους. Θέλει να πάει ο Λεβέντης, να πάνε Λεβέντες μεσά φυλακή. Θα πάνε ούτως ή άλλως. Μα θέλουν να πάνε. Δεν θα τα αφήσουν ελεύθερα. Θα μας τα δώσουν. Εάν όμως εμείς στοχεύσουμε εκεί που πρέπει. Εάν συνέλθουμε. Εάν αποβάλουμε το φόβο. Γιατί να φοβόμαστε μωρέ. Τι ζητάμε. Τι ζητάμε. Ζητήσαμε από κανέναν τίποτε. Τα δικά μας. Όποιος αμφιβάλλει ότι είναι, δεν είναι δικά του. Οι μετοχές Ανατολής, ο Χρυσός, τα καταπιστεύματα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πληρωμένο με 100 δις. Φανερά. Φανερά, με εξώδικα έρχονται και μηνύσεις. Ξεμπρόστιασε τη δικαιοσύνη. Οι Έλληνες δεν παίζουμε. Ο συναισθηματισμός έχει φύγει από εμάς. Είμαστε αλλού. Καταλάβετε το. Αυτοί μας ρίξαν το συνέστημα, μας κάνανε δούλους. Μας τα βάλανε όλα αυτά και μας φέρανε εδώ, μας φέρανε. Κακό το κεφαλί τους. Έρχεται να το πληρώσουν. Δεν το πληρώσουν από εμάς. Το πληρώσουν από τους ίδιους τους εαυτούς. Από τα αδέρφια τους και τα ξαδέρφια τους. Αυτή θα είναι σε πόλεμο, όχι εμείς. Εμείς στο στόχο μας. Μην πτωείστε. Μην σας δημιουργούν αρνητική ενέργεια και φόβο. Δεν μπορεί να σας ακουμπήσει κανείς. Έχουμε τα πάντα. Ό,τι έχουν αυτοί, τα έχουμε και εμείς. Ό,τι έχουμε εμείς, δεν τα έχουν αυτοί. Αφήστε και δώστε θετικές δονήσεις στις δυνάμεις μας, σε αυτούς που αγωνίζονται στις ψηλές κορυφές, να κάνουν το έργο τους πιο ομαλά. Να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να δημιουργήσουν αυτό που πρέπει να δημιουργήσουν. Εάν εμείς τους απασχολούμε με τέτοιες μην κατονομάσω πράξεις και με λόγια περιτά,
καθυστερούμε τη ελευθερία μας. Από μας εξαρτάται. Στοχεύουμε συνέγινε στο εν. Εν νόηση. Οθούμαστε στο εν. Να τελειώσουμε μια ώρα γρηγορότερα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Αν κάποιος μου έκανε κάτι, θα τα βρούμε μεθαύριο. Ας αλευθερωθούμε και μετά θα τα βρούμε. Έχουμε να ρίξουμε χώρους και γλέντια δότε. Τώρα στον αγώνα. Τώρα στον αγώνα σας θέλω. Γονατίσατε από βλακίες. Ένα ψευτογονάτισμα παρατήρησα. Πάρτε τα πάνω σας. Εδώ είμαστε. Δεν θα φύγουμε. Θα είμαστε δίπλα σας. Τα έχω πει, θα τα ξαναλέω, θα τα φωνάζω. Ελάτε μαζί μου. Ελάτε με τον Αρτέμις ώρα να ξαναβγούμε. Κάθε δεύτερη μέρα σας θέλω στα κανάλια, τα δικά μας, τα ραδιά μας. Μην το είστε, δεν σας αγγίζει κανείς. Δεν τολμά, δεν μπορεί. Έχετε τρομερή δύναμη, τρομερά όπλα. Δεν τα αφήνουμε στα χέρια τους. Είναι κλειδωμένα από δικές μας δυνάμεις. Δεν μπορούν να τα πάρουν. Άμα μπορούσε να τα πάρει και ήταν σωστός και άνθρωπος, θα πήγαινε εκεί που πρέπει, θα πήγαινε στη Μερκέλα που τα φέρει με 15%, το 600, έχω Ανατολή, το τούχουσου κλειδωμένο, που θα πάει, έφαγε τα εξώδικα, τρώει τις μηνύσεις, μου πήγε να μου φέρει να μου κάνει ανάπτυξη με 15% τη δάνεια από τη Μέρκελ. Τα δικά της E3α, τα δικά μου σκουπίδια, θα σου εξηγήσω κυρία Δωροθέα ποιος είμαι και γιατί είμαι εδώ στη γη. Τόλμησες να τα βάζεις να μου σηκώσει το δάχτυλο. Ήρθαμε και ξεκινήσαμε. Μπορείς να μας κάνεις πίσω, κάνε μας. Τόλμησε το Δωροθέα και όλο το συνάφι σου να μας κάνεις πίσω. Αυτοί είμαστε, Έλληνες είμαστε. Συμπαντική, ενεργή, δύναμη. Αυτοί είμαστε. Και ονονοήτο. Δεν φοβόμαστε. Σας λυπούμαστε. Εσείς καταντήσατε έτσι, το θελήσατε. Συνέλληνα, σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι πάντα καλά. Δύναμη, φως. Όλοι ένα στο τούτο τον αγώνα. Δονήσεις θετικές. Μην το είστε από αλλότρια άτομα που μας μεταδίδουν αρνητικές ενέργεια, αρνητική ενέργεια. Μην ασχολείστε με αυτούς. Μην διαλέγεστε με αυτούς. Όποιος θέλει θα είναι δίπλα μας. Ο αγών τώρα φωτίζεται. Ξεκινάει ο αγώνας σε άλλο επίπεδο. Ετοιμαστείτε. Υπάρχει μία εκδοχή. Την έχουν πει δικά μας άτομα. Φωτισμένα άτομα. Γυναίκες και άντρες. Τους γνωρίζετε, τους γνωρίζουμε. Εάν κατορθώσουμε αυτό, δεν είναι ακατορθωτό, έχει επιτευχθεί, χρειάζεται τώρα η στόχευση. Για να έρθουμε στη συνέλευση να ζητήσουμε τοποθετώ αυτό που πρέπει. Θα πάρουμε τη λευτεριά με τη χαρά. Το να γλεντάω εγώ σήμερα και να τραβάω νταούλια και μπουζούκια και ξέρω εγώ, τη στιγμή που ο συνέλληνας μου πεινάει, που αυτοκτόνησε, εγκλήματα 7.000, 6.000, 8.000 αυτοκτονίες, δεν με ενδιαφέρει το νούμερο. Για βάλτε τις οικογένειες δίπλα, για βάλτε τις απώλειες. Γνωρίζω άτομα τα οποία είχαν πλούτη, γλένταγαν και έκαναν. Σήμερα έχουν φτάσει στο τρελοκομείο. Είναι βάναυσο αυτό που έκαναν. Είναι δολοφόνοι. Θα κατηγορηθούν αύριο για αυτά που τους πρέπει και θα δικαστούν. Δεν δολοφόνησα κανέναν. Δεν πήρα από κανέναν τίποτε. Δεν χρωστάω σε κανένα γερατά από αυτούς τίποτε. Ήρθε να μου φέρει τα λεφτά μου με 15%. Ο τοκογλύφος. Σε ποιον? Στον Έλληνα. Νόμισε ότι είμαι βλάκας. Ο βλάκας σκέφτηκε ότι είμαι βλάκας. Δεν κατάλαβε ότι είμαι Έλληνας ποτέ. Δεν το κατάλαβε. Δεν το εμπέδωσε τόσα χρόνια. Θα το εξηγήσω εγώ τώρα. Άστονε να πάει εκεί που πρέπει. Το νερό θα τον ξεπλύνει. Τελείωσε. Κοπιά. Σέψη. Σε ασάπησαν πλέον. Τους είδα και σήμερα. Θα τους δείτε και αύριο. Κάθε μέρα περνάει. Το τι θα τραβάνε. Βασανίζονται. Αρκετά μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε.
είστε πάντα στο φως. Τα ψέματα τέλειωσαν. Ο αγώνας δεν τελείωσε. Ο αγώνας τώρα δυναμώνει. Μην το είστε στο φως. Ελάνιες φωτεινές δυνάμεις. Αυτό που ακριβώς είσαστε. Δεν ζητάμε από κανένα να αλλάξει τίποτα. Δεν ζητάμε να χυθεί αίμα. Δεν ζητάμε κούραση. Δεν ζητάμε κόπο. Ζητάμε να διαχειριστείτε τα δικά μας με το σωστό τρόπο. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Αυτά που μας πρέπει είναι δικά μας. Καλή Λευτεριά. Να την πάρουμε με τη χαρά και όχι με το δάκρυ. Από εμάς εξαρτάται. Δύναμη.